Σήμερα, εδώ από την Ξάνθη, στη Θράκη, το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ανθρώπους του Μόχθου, στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και των χωριών, στα νέα παιδιά, στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε αυτόν εδώ τον ακριτικό τόπο. Τώρα είναι η ώρα ο καθένας και η καθεμιά να σκεφτεί με ποιους πρέπει να πάει. Τώρα είναι η ώρα να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να κάνει αυτή την επιλογή που τα προηγούμενα χρόνια πιθανά δεν την είχε σκεφτεί ή ακόμα πιθανά να την είχε και απορρίψει. Γιατί σήμερα ο καθένας, η κάθε μια, έχει περισσότερες αποδείξεις για το ποιος είναι μαζί του, δίπλα του, σταθερά μαζί με τους πολλούς, τους εργαζόμενους, το λαό. Ποιος έχει για σημαία του τις δικές τους λαϊκές ανάγκες και ποιος είναι μόνιμα απέναντι, με τους λίγους δηλαδή, με το κεφάλαιο, να υπερασπίζεται τα κέρδη και την εξουσία τους. Και το ΚΚΕ σταθερά στο πλάι του λαού δίνει τη μάχη για να μην πληρώνει όλη την ώρα ο λαός τη λυπητερή του, αυτή που δηλαδή που στέλνει κάθε τρεις και λίγο το σύστημα της εκμετάλλευσης και οι κυβερνήσεις τους. Μια με την οικονομική κρίση, μια με την πανδημία που έφερε πιο κοντά μια νέα κρίση. Και τώρα με τον πόλεμο που επιδείνωσε την ήδη άσχημη κατάσταση. Ναι, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, από τη μια της Ρωσίας και από την άλλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το λαό ποιος είναι μαζί του και ποιος είναι απέναντι. Ένας πόλεμος που δεν ξεκίνησε απλά με την απαράδεκτη, την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας, αλλά προετοιμαζόταν πολλά χρόνια πριν και από τα δύο στρατόπεδα. Προετοιμασία βέβαια που δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται και μεγαλώνει τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου. Προετοιμασία ήταν οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για περικύκλωση της Ρωσίας. Προετοιμασία ήταν η συγκέντρωση πολλών αμερικανονατοικών δυνάμεων στην περιοχή. Προετοιμασία ήταν το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014 και η στήριξη φασιστικών ναζιστικών ομάδων. Προετοιμασία ήταν η προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία. Και εδώ ο λαός της Θράκης μπορεί να επιβεβαιώσει πως αυτός ο πόλεμος προετοιμαζόταν χρόνια. Μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί από εδώ, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προωθήθηκαν και συνεχίζουν να προωθούνται γιγαντιές στρατιωτικές δυνάμεις, πολεμικό στρατιωτικό υλικό προς την Ανατολική Ευρώπη στα σύνορα με τη Ρωσία. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, πραγματοποιούνταν νατοικές ασκήσεις, πραγματικές πρόβες πολέμου. Όπως αυτή εδώ που έγινε στο Πετροχώρι της Ξάνθης, με κάποια από τα σενάρια να προβλέπουν ότι θα συνεκπαιδευτούν τεθωρακισμένα των Αμερικάνων και του τέταρτου σώματος στρατού για επιχειρήσεις σε εδάφη που μοιάζουν με αυτά της Ανατολικής Ευρώπης. Ενώ άλλα σενάρια αφορούν την προάσπιση της Αλεξανδρούπολης από τυχόν συμβατική ή ασύμμετρη απειλή άλλης χώρας. Ιδιαίτερα αυτά τα σενάρια για την προάσπιση της Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνουν
τους κινδύνους για την περιοχή από τη δημιουργία αμερικάνικης βάσης στο στρατόπεδο Γιαννούλη, τη χρησιμοποίηση του λιμανιού για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, καθώς η Αλεξανδρούπολη είναι πλέον στόχος, όπως κάθε τρεις και λίγο απειλούν οι Ρώσοι. Απέναντι από το λαό μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι με τις κυβερνήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν εντάξει με τον πιο ενεργό τρόπο τη χώρα μας στα επικίνδυνα αυτά σχέδια. Έχουν μετατρέψει τη χώρα από τη Θράκη ως την Κρήτη σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Και αυτή η μετατροπή της χώρας σε αυτό το αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με τη νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή πέρασε πλέον σε ανώτερο επίπεδο. Και ας παριστάνουν όλοι τους, και αυτοί που την ψήφισαν και αυτοί που δεν τόλμησαν να την ψηφίσουν, αν και συμφωνούσαν, πως δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα. Γιατί έγκλημα σε βάρος του λαού είναι η επέκταση των αμερικάνικων βάσεων της Σούδας, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου στο Στεφανοβίκιο, δίπλα σε άλλες υποδομές που έχουν παραχωρηθεί στο ΝΑΤΟ και στη ΣΥΠΑ. Έγκλημα σε βάρος του λαού είναι η μετατροπή της χώρας σε στρατιωτική βάση, από όπου διεκπεραιώνονται στρατιωτικές αποστολές, προωθούνται στρατιωτικές δυνάμεις, όπως εδώ και καιρό συμβαίνει από την Αλεξανδρούπολη. Έγκλημα σε βάρος του λαού είναι οι στρατιωτικές ασκήσεις τεράστιας κλίμακας, ακόμα και η πρόβλεψη ετοιμότητας για τη φιλοξενία πυρηνικών όπλων, όπως εδώ και χρόνια το ΚΚΕ έχει καταγγείλει για τη βάση του Άραξου. Και γι' αυτό κανείς, γι' αυτό το έγκλημα, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε ο ίδιος ο λαός μπορεί να πανηγυρίζουν. Μπορούν να πανηγυρίζουν μόνο τα κόμματα που σχεδίασαν και διαπραγματεύτηκαν με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, μιας και οι κυβερνήσεις τους έχουν μεγάλη πείρα από τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμούνται οι παλιοί, φεύγουν οι βάσεις που μένουν, τα γνωστά δηλαδή κόλπα της σοσιαλδημοκρατίας. Ο λαός της Θράκης ξέρει πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί που κάθε τρεις και λίγο, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά με τον Αμερικάνο πρέσβη, επισκέπτονταν συχνά πυκνά εδώ την περιοχή για να επιβλέψουν πώς προωθούνται τα σχέδιά τους. Ναι, όλοι αυτοί πανηγυρίζουν, γιατί πανηγυρίζουν μαζί τους τα ελληνικά μονοπόλια, η ελληνική άρχουσα τάξη, η οποία και μέσω αυτής της συμφωνίας επιδιώκει την αναβάθμιση των δικών της γεωπολιτικών συμφερόντων, δηλαδή την αναβάθμιση των ήδη τεράστιων κερδών της. Γι' αυτό το έγκλημα αυτής της ελληνοαμερικάνικης συμφωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να ζητάει και ανταλλάγματα μάλιστα, και να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν τα διαπραγματεύτηκε καλά. Τι αντάλλαγμα μπορεί να έχει ο λαός όταν ο τόπος γίνεται στόχος αντιπίνων, όταν η χώρα μας έχει γίνει θύτης άλλων λαών και ο ίδιος ο λαός κινδυνεύει να γίνει ξανά το θύμα? Κανένα. Τα ανταλλάγματα που ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση συνιστούν βήμα περαιτέρω εμπλοκής σε αυτό το σχεδιασμό αύξησης των εξοπλισμών αλλά και των ευκαιριών για την ελληνική αστική τάξη, και όχι φυσικά για το λαό μας στα παζάρια που γίνονται στο περιθώριο του πολέμου. Τέτοια ανταλλάγματα είναι η στήριξη των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed
η πρόσθετη χρηματοδότηση από αμερικάνικα κονδύλια για την ενίσχυση ξένων στρατών, όπως γίνεται με χώρες όπως η Ιορδανία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, αλλά και μια πρόσθετη συνεισφορά, όπως λένε, των Ηνωμένων Πολιτειών για το νέο ναύσταθμο στη Σούδα της Κρήτης. Τι έχει ακριβώς να κερδίσει ο λαός μας από όλα αυτά? Τίποτα παραπάνω από το να σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά της εμπλοκής στο λαιμό του. Τι έχει να κερδίσει ο ελληνικός λαός από τη συμμετοχή, την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, η οποία φυσικά έχει ξεκινήσει και με την αποστολή πολεμικού υλικού και συνεχίζεται με 1002 τρόπους, φτάνει μέχρι και την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο μέτωπο προς την Ουκρανία. Μόνο μεγαλώνει τον κίνδυνο για τη ζωή του και για τη ζωή των παιδιών του. Και από εδώ, από την Ξάνθη, τους λέμε: τώρα πρέπει να ακυρωθεί αυτό το σχέδιο. Και ο λαός μας, που έχει πικρή πείρα, πρέπει να μπει μπροστά σε αυτή την πάλη για να σταματήσει αυτή η εμπλοκή. Να ενώσει τη φωνή του με τη δική μας φωνή για να κλείσει τώρα η βάση στην Αλεξανδρούπολη. Να μην χρησιμοποιείται κανένα στρατόπεδο, καμιά υποδομή της Θράκης για τα σχέδιά τους. Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα. Να καταργηθεί η νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, για να μην βρεθεί κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας, για να επιστρέψει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων, για να ανοίξει ο δρόμος να απαλλαγούμε από τα δεσμά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό μας πραγματικά στην εξουσία. Ναι, λοιπόν, η στάση ενός κόμματος απέναντι στον πόλεμο είναι η απόδειξη ποιος είναι με το λαό και ποιος είναι απέναντι. Ποιος είναι δηλαδή με το μεγάλο κεφάλαιο, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του, τις αντιδραστικές κυβερνήσεις του, που κάνουν ό,τι μπορούν για να αρπάξουν και να μοιράσουν τη λία που θα πάρουν από αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, και πότε τον παίρνουν βέβαια με την υπεριαλιστική ειρήνη τους, με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, και πότε με τα βία πολεμικά στρατιωτικά μέσα. Φίλες και φίλοι, ο λαός μας αποδείξεις για το ποιος είναι μαζί του και ποιος είναι απέναντι έχει. Έχουν οι εργάτες, όλοι οι εργαζόμενοι, η φτωχολογιά αυτού του τόπου, όλοι αυτοί που αν πριν στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια της πανδημίας έδιναν μια φορά μάχη για να τα βγάλουν πέρα, τώρα με τη μεγάλη ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις, παλεύουν για την ίδια την επιβίωσή τους. Ποιος είναι λοιπόν στο πλάι του εργαζόμενου, της στοχολογιάς? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα που κάνουν ό,τι μπορούν για να εμφανίσουν την ακρίβεια περίπου κάτι σαν φυσικό φαινόμενο και όχι σαν αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, που στήριξε ολόπλευρα μόνο τους μεγάλους, το μεγάλο κεφάλαιο, τις μεγάλες επιχειρήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που για την ακρίβεια στην ενέργεια τα ρίχνουν όλα στον πόλεμο για να βγάλουν λάθη την πολιτική και τους νόμους που ψήφισαν. Δηλαδή την πολιτική και τους νόμους για την απελευθέρωση της ενέργειας, της περιβόητης πράσινης μετάβασης που απαξίωσε το λιγνίτι, αυτή τη φτηνή αρχικά πηγή ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, που απογείωσαν τη λογική
ότι η ενέργεια είναι εμπόρευμα με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, με τα χρηματιστήρια της ενέργειας. Και εδώ, στην περιοχή της Ξάνθης, αυτή η πολιτική της πράσινης μετάβασης προχωράει και με την προσπάθεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Νατούρα, κοντά στον καταράκτη Λιβαδίτη, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. Και αποδεικνύεται έτσι ότι πρόκειται για διάφορες πράσινες business αυτή η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή, που πάει περίπατο. Στην ίδια ρότα συνεχίζουν και τώρα. Μόνο που τώρα αυτή η πολιτική στην ενέργεια τρέχει στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και την αντικατάστασή του από το υγροποιημένο και αμερικάνικο πανάκριβο φυσικό αέριο LNG, το οποίο θα πληρώσει πάλι ο λαός πανάκριβα, αφού πρώτα κάνουν χρυσές δουλειές οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν αναλάβει τη μεταφορά του. Ποιος είναι λοιπόν στο πλάι του εργαζόμενου? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που τσακώνονται για μέτρα δήθεν ανακούφισης, ένα πάνω ένα κάτω, μέτρα που τελικά πάλι ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός θα τα πληρώσει, απλά τώρα από άλλη τσέπη. Ό,τι θα μπαίνει στη μια τσέπη από τις δήθεν μειώσεις, στις αυξήσεις, στους λογαριασμούς ρεύματος, ψίχουλα δηλαδή, θα βγαίνει από την άλλη τσέπη, με νέους φόρους και περικοπές. Γιατί όλα αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά του λαού, θα τα καλύψουν. Ποιον κοροϊδεύουν λοιπόν? Ουσιαστική ανακούφιση όμως του λαού αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ, γιατί βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική για αυτή την περιβόητη πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν και στηρίζουν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και υπόλοιπα κόμματα. Αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων και του χρηματιστήριου της ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου, γιατί τελικά αυτό που επήγει είναι επιτέλους να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, όπως είναι εκτός από το λιγνίτι η γεωθερμία που υπάρχει και εδώ στην περιοχή και δεν αξιοποιείται, όπως είναι το υδάτινο δυναμικό, όπως είναι η υδρογονάνθρα και η έρευνα για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, όπως είναι επίσης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με συγκεκριμένα όμως μέτρα για τα αιωλικά πάρκα και βεβαίως με το να πάψει η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Ποιος είναι τελικά στο πλάι του εργαζόμενου και εδώ στην Ξάνθη που δουλεύει στα μεγάλα εργοστάσια, που μπορεί, όπως λένε πολλοί, να άνοιξαν δουλειές, να έκαναν ακόμα και προσλήψεις, όμως τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι μισθοί των εργαζομένων, η συνδικαλιστική τους δράση για αυτά τα δικαιώματα παραμένουν κλειστά, αφού αυτό προβλέπουν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, όλοι οι νόμοι που ψήφισαν οι προηγούμενοι, διατήρησαν και ενίσχυσαν οι επόμενοι,
όπως συνήθως συμβαίνει με όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Ποιος είναι λοιπόν με τους εργαζόμενους? Τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μειώσουν μισθούς, μεροκάματα, κοινωνικά δικαιώματα, επέβαλαν το μεσαίωνα στους τόπους δουλειάς, έβαλαν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, ή με τους εργαζόμενους είναι το ΚΚΕ που δίνει τη μάχη κάθε μέρα σε κάθε τόπο δουλειάς για να μην χαθεί ούτε ένα μεροκάματο, για να μην γίνει ούτε μια απόλυση, για να σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμενος να βρίσκει δουλειά με δικαιώματα ο άνεργος. Ναι, αυτή τη μάχη δίνουμε παντού και είναι μια μάχη που μπορεί να βάζει εμπόδια στα χειρότερα και να έχει σήμερα και ορισμένες κατακτήσεις. Και αυτή τη δύσκολη, την επίμονη μάχη δίνουμε και στη Λάρκο για να έχουν δουλειά οι εργάτες σε αυτή τη σημαντική στρατηγική σημασίας επιχείρηση, και στο λιμάνι της Κόσκο για να γυρίζουν πίσω σώοι και ασφαλείς οι εργάτες στα σπίτια τους για να έχουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Αυτή τη μάχη δίνουμε και εδώ στην περιοχή για τους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας, στα λιπάσματα Καβάλας που συναντηθήκαμε μαζί τους χτες. Αυτή τη μάχη δίνουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς της Ξάνθης για μέτρα ασφάλειας και υγείας, για να μην θρηνήσουν άλλες οικογένειες τα παιδιά τους. Φίλες και φίλοι, όταν μιλάμε για τα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών, μιλάμε επίσης και για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μουσουλμανική μειονότητα, αλλά και γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως οι μειονότητες εργαλειοποιούνται για να προχωρήσουν επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Και αυτό το είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν, το βλέπουμε τώρα και στον πόλεμο. Οι εργαζόμενοι της μειονότητας αλλά και της πλειονότητας έχουν την πείρα και μπορούν να δουν ποιος είναι μαζί τους και ποιος είναι απέναντί τους, εχθρός της ζωής και των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που στόχο έχουν να διαιρούν τους εργαζόμενους, να τους δηλητηριάζουν με το φαρμάκι της έχθρας. Ιδιαίτερα στην ταραγμένη περιοχή μας, οι μειονότητες μπορούν και πρέπει να αποτελούν μόνο γέφυρα φιλίας, συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς όλων των γειτονικών χωρών. Να γυρίσουν την πλάτη σε όλους όσοι στο όνομα της αλληλεγγύης και της φιλίας εμπλέκουν το λαό στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών. Να γυρίσουν την πλάτη σε άλλα αστικά και εθνικιστικά κόμματα τα οποία προσπαθούν υπαρκτά προβλήματα της μειονότητας, όπως αυτά που αφορούν στην εκλογή μουφτή, στην εκπαίδευση, στα βακούφια, σε άλλα, να τα εντάξουν στις ενδοϊμπεριαλιστικές, ενδοαστικές αντιθέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, δηλητηριάζοντας τη συνείδηση των εργαζομένων της μειονότητας. Να γυρίσουν την πλάτη σε όλους όσοι συνειδητά προσπαθούν να αποκόψουν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, από το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, από τα ταξικά συνδικάτα, τις αγωνιστικές εισπυρώσεις, τις λαϊκές επιτροπές και την αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από θρησκεία, εθνικότητα, γλώσσα, καταγωγή. Όλοι οι εργάτες, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, τα παιδιά τους και οι γυναίκες τους, όλοι μα όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι αυτό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Δείτε για παράδειγμα, οι μισθοί μειώθηκαν μια και δύο φορές μέσα στην κρίση. Τώρα μειώθηκαν ακόμα περισσότερο
λόγω της ακρίβειας, από τις ανατιμήσεις και οι όποιες αυξήσεις δόθηκαν, οι ελάχιστες, εξανεμίστηκαν πριν καν δοθούν. Τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα τσακίστηκαν στο όνομα της κρίσης και τώρα συνεχίζουν να τσακίζονται για την ανάπτυξη που όνειρο ήταν για την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και πάει. Ποιος κέρδισε, ποιος κερδίζει τελικά από αυτή την ανάπτυξη δήθεν για όλους, αυτή που λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ή τη δίκαιη ανάπτυξη όπως τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά όπως κι αν την ονομάσουν είναι η γνωστή σε όλους μας ανάπτυξη, η καπιταλιστική, από την οποία κερδίζουν μόνο λίγοι, μια χούφτα μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των εργαζομένων. Και αυτή η ανάπτυξή τους έχει ως κριτήριο τα κέρδη των επενδυτών μόνο και τι και πώς πρέπει να αναπτυχθεί και για αυτούς και όχι βεβαίως για τα κέρδη τους και όχι βεβαίως για τις ανάγκες των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ψάξει κανείς αλλού για να βρει την απάντηση, γιατί ικανοί εργάτες, τεχνίτες της περιοχής που τα προηγούμενα χρόνια είχαν δουλειά εδώ στον τόπο τους, σήμερα ξενιτεύονται μαζικά είτε μέσα στην ίδια τους τη χώρα είτε πάνε στο εξωτερικό. Και αυτό το πρόβλημα της μαζικής μετανάστευσης που βιώνει και η περιοχή της Ξάνθης και όλη η Θράκη δεν λύνεται ούτε με τα δήθεν μεγάλα οράματα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με τα δήθεν μεγάλα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, που υπηρετούν με τον ίδιο τρόπο ή με παρόμοιο τρόπο, αν θέλετε, τα κέρδη των λίγων. Μη σας ξεγελούν. Τα μεγαλοπίβολα οράματα και σχέδια δεν έχουν σχέση με εσάς, με τις αγωνίες, με τα όνειρα των παιδιών σας. Ίσα-ίσα αυτά τα οράματα της άρχουσας τάξης των εκμεταλλευτών του λαού μας υπονομεύουν τα δίκαια, τα ρεαλιστικά όνειρα των εργαζομένων και των παιδιών τους. Για να έχει ο εργάτης σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό στον τόπο που γεννήθηκε, πρέπει να βάλουμε μπροστά και να σκεφτούμε με ποιο σχέδιο, με ποια πολιτική πρόταση θα γίνει αυτό και ποιος μπορεί να την υλοποιήσει. Και αυτή την πολιτική πρόταση την έχει μόνο το ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ λέει πως με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο και το λαό να κάνει κουμάντο στην οικονομία, στην κοινωνία, μπορούν να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Και οι παραγωγικές της δυνατότητες και ο ρηκτός της πλούτος και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και το έμπειρο εργατικό δυναμικό, οι επιστήμονές της. Αυτή η πολιτική πρόταση και το σχέδιο βάζει φυσικά στο επίκεντρο πώς θα ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Σήμερα, το 2022, όταν η επιστήμη και η τεχνολογία έχει φτάσει σε ασύλληπτα επίπεδα και όχι να σκέφτονται οι κυβερνώντες ακόμα πώς θα ικανοποιηθούν τα κέρδη λίγων μονοπωλίων. Και όλα αυτά, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν μπορεί να το προωθήσει. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να τεθεί επικεφαλής αυτού του αγώνα που φωτίζει τη μόνη τελικά ελπιδοφόρα διέξοδο, που είναι μια νέα κοινωνία, μια νέα κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, της οικονομίας, των υπηρεσιών, που είναι ο σοσιαλισμός. Φίλες και φίλοι, τη συζήτηση για το ρεαλιστικό από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων
σχέδιο του ΚΚΕ θέλουμε ακριβώς να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης παντού. Ιδιαίτερα σήμερα που οι εξελίξεις στην οικονομία προβλέπονται δυσίωνες για το λαό μας, για όλους τους λαούς. Και αυτό δεν το λέμε για να κινδυνολογήσουμε, αλλά κυρίως για να προετοιμαστούμε σαν λαός, σαν χώρα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη βρίσκονται μπροστά στην εκδήλωση νέας κρίσης, ενώ αυξάνει σοβαρά η πιθανότητα σοβαρής επιβράδυνσης συνολικά της διεθνούς οικονομίας. Στην πορεία της οικονομίας επιδρούν οι εκατέρωθεν κυρώσεις, η όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων στον τομέα της ενέργειας, επιδρά η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία και οι προβλέψεις για πιθανή επέκταση της στρατιωτικής αναμέτρησης σε άλλες εστίες. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση οικονομικού διαχωρισμού του κόσμου δύο μεγάλων σφαιρών επιρροής, της Ευρωατλαντικής με ηγετική δύναμη οικονομική και στρατιωτική της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μια της υποδιαμόρφωση Ευρωασιατικής, όπου δεσπόζει οικονομικά η Κίνα και στρατιωτικά δεσπόζει η Ρωσία. Η Γερμανία κυρίως, αλλά και γενικότερα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουν να επιδεινώνεται η θέση τους στον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα. Η εκδήλωση της κρίσης συνοδεύεται από σημαντική άνοδο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και όχι από πτώση των τιμών, την οποία βέβαια ήδη πληρώνουν την ακρίβεια οι εργαζόμενοι. Παρά την εικόνα ενότητας που καλλιεργούν τα επιτελεία της Κομισιόν στην Ένωση, αντικειμενικά οξύνονται και οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις επιλογές των διαφόρων κρατών μελών της στην ενεργειακή, τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική. Από τη Γερμανία και άλλα κράτη όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία αυξάνουν οι πιέσεις για να διαμορφωθεί ένας προσωρινός συμβιβασμός στους όρους πληρωμής και του φυσικού αερίου με τη Ρωσία και να υιοθετηθεί ένας πιο αργός ρυθμός απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Οι αντιθέσεις τους αφορούν τις ιεραρχήσεις και τον αναπροσανατολισμό των πόρων των κοινοτικών ταμείων και αφορούν παραδείγματος χάριν και τις επενδύσεις LNG όπως και για την ανακούφιση των επιχειρήσεων, των λαϊκών οικοκυριών, καθώς και για τους όρους αναθεώρησης του ίδιου του Συμφώνου Σταθερότητας. Ωστόσο, αντικειμενικά όμως, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα περιθώρια για πακέτα προσωρινής στήριξης, δηλαδή άμεσης οικονομικής επεκτατικής πολιτικής, όπως τη λένε, ιδιαίτερα για τα υπερχρεωμένα κράτη, όπως είναι η Ιταλία και φυσικά η χώρα μας, η Ελλάδα. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες, όλα αυτά που προβάλλει η κυβέρνηση, καλλιεργώντας μάλιστα ένα κλίμα εφορίας για έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας μέσα στο 2022, αλλά και για τους ίδιους τους ρυθμούς ανάπτυξης, δεν έχουν καμία βάση. Το λέμε υπεύθυνα. Αντίθετα, εκτιμάμε και θα επιβεβαιωθούμε δυστυχώς ότι θα αυξηθούν οι δυσκολίες. Θα αυξηθούν παραπέρα επίσης οι δυσκολίες της ίδιας της αστικής διαχείρισης για την επόμενη διετία, ακόμα και αν δεν υπάρξει σημαντική επιδείνωση ή και στρατιωτική ακόμα εμπλοκή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Το σίγουρο είναι πως όποια τέτοια αστική κυβέρνηση, η οποία μπορεί να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να σηκώσει το βάρος και της αντιμετώπισης της εκτείναξης του πληθωρισμού και της διόγκωσης του κρατικού χρέους και της διαπάλης για την αύξηση των κοινοτικών πόρων και την επιβολή παραπέρα επώδυνων για το λαό αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων. Και μαζί με όλα αυτά θα έχει να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες από την συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Εμπλοκή που ακουμπάει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον επώδυνο συμβιβασμό που ετοιμάζεται κάτω όμως από την ομπρέλα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνουν με απλά λόγια όλα αυτά για τη ζωή του λαού μας? Μια βαρβαρότητα χωρίς τέλος για το λαό. Και για τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που ζουν εδώ στην Ξάνθη ξέρουν πως βαρβαρότητα είναι ο πόλεμος, η φτώχεια, η ανεργία, η λειψή υγειονομική περίθαλψη, η υποβάθμιση της παιδείας. Βαρβαρότητα είναι να ξενιτεύεσαι για το μεροκάματο ή για να βρει δουλειά ο επιστήμονας στο αντικείμενο του πτυχίου του. Βαρβαρότητα είναι να μην υπάρχει γιατρός, νοσηλευτές στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, να φοβάσαι μην αρρωστήσεις και πεθάνεις. Βαρβαρότητα είναι τα παιδιά σου να σταματούν το σχολείο ενώ θα μπορούσαν να μορφώνονται με όλο τον πλούτο της σύγχρονης γνώσης. Βαρβαρότητα είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Βαρβαρότητα είναι το πανεπιστήμιο επιχείρηση που δεν δίνει πραγματικές σπουδές, που δεν δίνει πτυχία που θα μπορεί ο εργαζόμενος, ο φοιτητής να βρει δουλειά. Όμως ο λαός μας έχει και αποδείξεις και ονόματα για το ποιος είναι μαζί του, αλλά και για το ποιος είναι απέναντί του. Απέναντί του είναι το μεγάλο κεφάλαιο, είναι οι διάφορες κυβερνήσεις του και τα κόμματά τους. Και εκεί πρέπει ο λαός να στείλει το δικό του λογαριασμό. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που τώρα έχουν αρχίσει και τα παζάρια μεταξύ τους για το ποιος και με ποιον παρέα θα κάτσει στην κυβερνητική καρέκλα για να επιβάλλει μια τέτοια βάρβαρη πολιτική για το λαό. Αλλά έτερον εκάτερον, η μόνη σωστή απάντηση είναι αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Και αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε τη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Μέσα στους καθημερινούς αγώνες για να πάρει ανάσα ο λαός, να μην πληρώσει ξανά το χρέος του πολέμου, το χρέος της οικονομικής κρίσης. Μαζί στους αγώνες, αλλά και στις κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν. Γιατί στην πάλη, στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να αποκτά εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, της λαϊκής οργάνωσης, για την επίλυση προβλημάτων, για το άνοιγμα του δρόμου προς τα μπρος, για ένα φωτεινό αύριο, για ένα φωτεινό μέλλον. Να απορρίπτει ψεύτικα διλήμματα, τις τρικλοποδιές που του βάζουν προεκλογικά κυρίως κυβερνήσεις αλλά και συνολικά άλλα κόμματα. Μπορεί να δει την πραγματική, τη μοναδική διέξοδο για το λαό που δεν βρίσκεται στους παλιούς ή σε νέους επίδοξους σωτήρες αλλά βρίσκεται μόνο στο δρόμο μιας συνολικής αλλαγής, μιας συνολικής ανατροπής. Ελάτε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι και όλες και σε όλα.
ακόμα και στις λεπτομέρειες. Μπορεί ο καθένας να έχει τη δικιά του, την ξεχωριστή, τις επιμέρους απόψεις του, τους προβληματισμούς του, τις σκέψεις του. Σας καλούμε να στηρίξετε με τη δράση σας αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που παίρνει το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο, για το σήμερα και το αύριο του λαού και της νεολαίας, ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξεκινώντας από σήμερα, από τη μάχη των φοιτητικών εκλογών που γίνονται στις 18 Μάη αυτή τη βδομάδα. Μόνοι τους και όλοι μας, όπως λέει το σύνθημα της ΚΝΕ, της Πανσπουδαστικής. Με την Πανσπουδαστική και εδώ και παντού πρώτη δύναμη. Όπως επίσης και σε όλες τις αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων σωματείων, μαζικών συλλόγων, άλλων φορέων, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς τον Οκτώβρη του 2023, και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, είτε αυτό το φθινόπωρο, είτε το αργότερο οριστικά του χρόνου την Άνοιξη. Γεια σας, καλή αγωνιστική συνέχεια, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Με το ΚΚΕ προχωράμε!